Με την παράσταση του Σεπτέμβρη και να γεμίσει το θέατρο. Αλλά ανακοινωθήκαμε όλοι. Σούπερ. Λοιπόν. Ποια γεννά από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα. Ποια γεννά. Ποια γεννά. Και μάλιστα. Αυτό είναι δικά σου σώσ. Έχει ζητήσει και θέλει πάρα πολύ το αγοράκι που έρχεται στον κόσμο να έχει άφρο μαλλί. Ουάου. Να την παιδιά. Η Σάγια είναι. Είναι έτσι. Πιο ωραία από ποτέ είναι. Ένατο. Τι ωραίες που είναι οι εγγιούλες. Είναι κουκλάρα. Περιμένει αγοράκι να σκυνήσω. Δεν είναι πιο ωραίο το γυναικείο σώμα έτσι. Εντάξει, έχει να καλά έτσι. Μου, να σας πω είναι κάτι, μια μοναδική βλέπω... στιγμή εμένα... για τη γυναίκα. Εσένα είναι το αγαπημένο σου στυλ αυτό, τι να λέμε. Δεν είναι μόνο το στυλ, ρε παιδί μου, είναι κάποιες γυναίκες που είναι 100 φορές πιο όμορφες, πιο ελκυστικές, πιο γυναίκες. Εντάξει, είναι κούκλα και να σου πω κάτι, της είναι πιο γλυκιά. Ήταν πιο σκληρή στο πρόσωπο. Ναι, έχει γλυκάνει πάρα πολύ, έχει στρογγυλέψει πολύ. Εμένα μου αρέσουν γλυκαβίλες. Έκανε γυμναστική μέχρι 8 μηνών, μέχρι πριν από ένα μήνα έκανε και έκανε πολύ τώρα γυμναστική. Τώρα μιλάμε και για μια κοπέλα η οποία ούτως ή άλλως έχει, έχει κορμάρα, κορμάρα. Παιδιά. Πρέπει να κάνει αθλητισμό πάλι. Αλλά γενικά θεωρώ πολύ όμορφες τις γυναίκες όταν έχουν αυτή την κυλίτσα. Η πιο ευχάριστη στιγμή της γυναίκας είναι.